15η αιμοδοσία σήμερα στον Πολιτιστικό Σύλλογο της Άριας και βλέπουμε ότι μέχρι στιγμής προσέλευσαν και πάρα πολύ νωρίς. Είναι εκπληκτικά ικανοποιητική, θα μπορούσαμε να πούμε. Μόλις ξεκινήσαμε, ο κόσμος περίμενε έξω και αυτό είναι ευχάριστο. Είναι από τις αιμοδοσίες που μας εκπλήσει αυτό και είναι πολύ καλό για τον κόσμο. Και λίγο νωρίς, αλλά και ευτυχώς δεν μας έχουν πιάσει ακόμα οι ιώσεις, οι αλλεργίες, διάφορα κρυολογήματα και ο κόσμος μέχρι στιγμής έρχεται και δίνει 5 λεπτά από τη ζωή του για να προσφέρει στον άνθρωπό του. Εννοείται ότι δεν έχει καμία επίπτωση, το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά καλό είναι να το επαναλαμβάνουμε να το ξέρει ο κόσμος, γιατί μερικοί ακόμα φοβούνται, υπάρχει ακόμα στον κόσμο ένας φόβος, μια έτσι επιφύλαξη για να μην μπορέσει να γίνει εθελοντής αιμοδότης. Ίσα-ίσα το αίμα πρέπει να ανανεώνεται, κάνει καλό στον κόσμο και συν αυτό που προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας είναι ιερό. Πρέπει να είναι υγιής ο άνθρωπος, φυσικά δεν πρέπει να έχει πάρει φάρμακα τις τελευταίες μέρες και καθόλου, από το απλό παυσίπονο αναλγητικό μέχρι ένα αντιφλεγμονώδες ή φυσικά αποκλείονται οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα με χρόνια νοσήματα. 10 λεπτά είναι όλη η δραστηριότητα και μετά νιώθεις τόσο ανακουφισμένος, ανανεωμένος, σύν' ότι έχεις προσφέρει στο συνάνθρωπό σου και αυτό νομίζω κάνει το έργο σου ακόμα πιο θετικό. Στο νοσοκομείο είμαστε καθημερινά από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 1.30 και σύν τις εξορμήσεις που έχουμε απογευματινές ώρες ή Σαββατοκύριακα. Είμαστε συνέχεια το συνεργείο του νοσοκομείου έξω, προσπαθούμε να μαζέψουμε αίματα, οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες, αλλά εμείς προσπαθούμε, τουλάχιστον είμαστε αυτάρκης για τον νομό για τα δύο μεγάλα νοσοκομεία και βοηθάμε όσο μπορούμε και το νοσοκομείο το ορίο που μας καλύπτει, σύν τα νοσοκομεία των Αθηνών.